θέλω να κάνω αυτή τη συνέντευξη, αφού υπάρχει και γενική συνέλευση αύριο, αναλωνόμενος στο να πω κάποια πράγματα για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλά κακά και τα γνωρίζω. Απλά θέλω να πω κάποια πράγματα που έχουν σχέση και με την πορεία μου εδώ στον Άρη και με ορισμένα που λέγονται κατά καιρούς και τα οποία διωγγώνονται και αλλάζουν με την πάροδο των χρόνων και έχουμε φτάσει να πιστεύει ο κόσμος ότι ο μεγαλύτερος δυνάστης του Άρη είμαι εγώ. Σε σημείο μάλιστα που να έχω κάνει μια προσπάθεια και δεν θα έπρεπε να την έχω κάνει εγώ, να έρθουν κάποια χρήματα μαζί με τον κύριο Αθανασιάδη τον Ιανουάριο, την οποία αρχίσαμε από τον Οκτώβριο, η οποία μπορώ να πω ότι είναι μια διαρκής προσπάθεια, γιατί εγώ σε όλα τα χρόνια που ήμουν εδώ προσπαθούσα να εκμεταλλευτώ γνωριμίες που έχω και να τις φέρω να βοηθήσουμε τον τρόπο του στον Άρη, όπως έγινε με τον αδερφό του Ροναλντίνιο, που η προσπάθεια αυτή, άσχετα αν ο κόσμος νομίζω δεν απέδωσε και ξέρω ότι έχει αποδώσει, όπως έκανα με τον σημερινό πρόεδρο της Μπαρσελόνα, τον Σάντρο Ροσέλ, τον οποίο έμαθα τελικά ότι άλλος μου το γνώρισε. Εγώ βέβαια έχω τα email του εδώ και με ποιον επικοινωνούσα και με τον οποίο προσπαθούσα λόγω της εμπορικής δραστηριότητας που έχει να φέρω κάποια είτε εταιρεία σαν χορηγό είτε να αναπτύξουμε μια σχέση εδώ, και είχαμε σκεφτεί τότε μάλιστα ακόμα και μέσω μιας εταιρείας που θα κάναμε με τον Άρη να διαπραγματευόμασταν τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Λίγκα συνολικά και τα χρήματα να πήγαιναν στον Άρη. Εγώ θέλω να πω κάποια πράγματα αρχίζοντας από το τέλος και θα φτάσω πάλι εκεί σε σημερινές σκέψεις που έχω για το ότι είναι απαράδεκτο για τον κόσμο του Άρη κάποιοι να προσπαθούν να περάσουν ότι είχα μία ιδέα να πω ότι θα φέρω κάποια χρήματα για να πάρω τον Άρη. Και αυτοί οι ίδιοι που κατηγορούν ξέρουν την πραγματικότητα, ξέρουν ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει ανάγκες που τις κληρονόμησε περισσότερο, γιατί πολύ λίγοι έχουν καταλάβει ότι η σημερινή κατάσταση η οικονομική στον Άρη, που λίγο πολύ όλοι ξέρετε, δεν γεννήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια. Πολύ λίγοι ξέρουν ότι, και θα τα πούν αύριο στη Λέσχη, γι' αυτό δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, αλλά όταν κληρονομίζει μια ομάδα με, χτες το είδα συνολικά σε αριθμούς, 14.900.000 χρέη, είναι δύσκολο να έχεις μέλλον. Και εμείς που προσπαθήσαμε να φέρουμε κάποια χρήματα με τον χ ή υψή τρόπο, φερόμαστε σαν να είμαστε αυτοί που προσπαθούμε να υποκλέψουμε τον Άρη ή να γίνουμε οι ιδιοκτήτες μιας εταιρείας η οποία οι ίδιοι λένε ότι είναι χρεωμένοι. Και εγώ είμαι αυτός που είμαι ανακόλουθος και επειδή είπα ότι θα έρθουν 2,5 εκατομμύρια, άλλοι λένε σε ένα μήνα, άλλοι λένε σε 6 μήνες, η ουσία είναι ότι είπαμε μέχρι το τέλος της χρονιάς για να καλυφθούν ανάγκες. Ρωτούσαν καθημερινά, ήρθαν, δεν ήρθαν, πού είναι τα χρήματα, πού δεν είναι τα χρήματα. Χωρίς όμως να λένε αν αυτοί έχουν κάποια πρόταση, αυτοί που κατηγορούν να φέρουν αυτοί χρήματα. Και όταν ρωτούνται για την επόμενη μέρα, γιατί εγώ με ενδιαφέρει περισσότερο η επόμενη μέρα, λένε ότι ο κόσμος θα καλύψει τις όποιες τρύπες υπάρχουν και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι χρόνια κρυβόντουσαν πίσω από μένα, γιατί εγώ έχω κάνει με πάρα πολλές διοικήσεις και έβλεπα ένα κοινό στις περισσότερες θα έλεγα. Το να με έχουν σαν προπέτασμα εμένα και να φαίνομαι παντού, κάτι που ανεχόμουν, να κρύβονται πίσω από μένα, να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις καλές στιγμές και για όλες τις κακές να φταίω εγώ. Και μόλις έφευγαν από την διοίκηση, σίγουρα έφταιγα από την πολιτική κατάσταση της Ελλάδας μέχρι το οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει στον Άρη. Όποιοι θυμούνται, ασχολήθηκα, κάνω έτσι μια μικρή αναδρομή, μπορεί να μην ενδιαφέρει πολύ κόσμο, ενδιαφέρει εμένα, με τον Άρη έχοντας ένα όραμα που εγώ πιστεύω ότι είχα και έχω,